Συγκλονίζει η ιστορία της 20χρονης κοπέλας που πάσχει από νοητική υστέρηση, η οποία κατηγγείλε το βιασμό της από τον ίδιο της το θείο, ενώ λίγες ημέρες πριν η μητέρα της την είχε διώξει από το σπίτι. Το νεαρό κορίτσι πήγε στην αστυνομία και ανέφερε τι συνέβη, καταγγέλλοντας την άσχημη, όπως λέει, συμπεριφορά της μητέρας της απέναντί της. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο, η νεαρή προέβη στην αποκάλυψη πως ο θείος της, ο αδελφός της μητέρας της, τη βίασε και πέρυσι το καλοκαίρι περισσότερες από δύο φορές, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν μαλώσει με τη μητέρα της και διωχθεί από το σπίτι. Η καταγγελία αυτή προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η 20χρονη κοπέλα προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή της. Η νονά της, η οποία την φιλοξενούσε, αντιλήφθηκε το συμβάν, κάλεσε το ΕΚΑΒ και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο καταδίκασε τη μητέρα της κοπέλας σε φυλάκιση 9 μηνών με αναστολή για εξύβριση και έκθεση της κόρης της σε κίνδυνο, διότι πρόκειται για αδύναμο πρόσωπο. Ωστόσο, η υπόθεση συνεχίζεται, καθώς η εισαγγελία παρήγγειλε διερεύνηση για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται κατηγορίες κατά του 40χρονου θείου, αλλά και όλης της οικογένειας. Πάμε λοιπόν επί της ουσίας να δούμε τι είπε αυτή η μητέρα, Δημήτρη μου, στο Στρατή Λιμνιό αποκλειστικά. Ναι, τώρα τι να πει αυτή η μητέρα. Εσύ όχι, οι τηλεθεατές ναι. Για να δούμε λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι λέει ότι και εκείνη αντίστοιχα είχε περάσει το ίδιο από το δικό της πατέρα. Την βίαζε, λέει, ο πατέρας της. Ναι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, μιας και ξέρει, έχει βιώσει την εμπειρία αυτή, τη φοβερή. Δεν θα πρέπει να το επιτρέπει να το κάνει ο θείος την κόρη της. Θα τον δούμε σε λίγο και εκείνος μας μιλάει, έτσι. Παρακαλώ. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει προκαλέσει σοκ, οφείλω να σου ομολογήσω, γιατί αφορά την καταγγελία της κόρης σου, η οποία κόρη σου ισχυρίζεται ότι εκδιώχθηκε από το σπίτι, αφού πρώτα έπεσε θύμα βιασμού από το θείο της. Έφυγε από μόνη της από εδώ πέρα, είχε νεύρα. Θέλω να σας πω την αλήθεια, βιασμούς είχε γίνει μια φορά στο σπίτι το δικό μου, στο χωριό. Χωρίς να το ήξερα εγώ, είχα πάει να κάνω ένα χειρουργείο. Μετά, όταν ήμουν εγώ τα Χριστούγεννα, δεν γινόταν τίποτα. Τέτοι. Ήμουν και εγώ με στο σπίτι και περνούσε καλά με τον αδελφό μου. Γυρίζω από μετά από την γενική που έκανα στις Λάρισσες και μου είπε, η ίδια η κόρη μου, μαμά, έχω να σου πω κάτι. Απάνω πάλι στα νεύρα της, που μάλλον είπε εμένα. Και με φώναζε και γάνεσε να τη ρημίσω. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Λέω, αν έγινε τέτοια πράγματα, πάμε να τα πούμε στην ασφάλεια. Έδωσε κατάσταση εγώ. Αλήθεια. Και η ίδια η κόρη μου έδωσε ψεύτικη κατάσταση. Στην ασφάλεια δεν έγινε τίποτα. Κάλυψε τον αδερφό μου, γιατί την απειλούσε ο αδερφός μου να πει ψέματα εκεί στην ασφάλεια. Και δεν με πιστέψαν εμένα που είπα την αλήθεια. Είπε ότι δεν έγινε τίποτα, λέει, με το θείο. Μετά το άλλαξε το θέμα. Είπα ψέματα, λέει, μαμά, πας στα νεύρα της. Τα ίδια μου είπε και ο αδερφός μου μετά. Λέω, έγινε τίποτα, λέω να ξέρω. Πέστε μου, λέω να ξέρω τι θα πω κι εγώ, λέω στην ασφάλεια. Όχι, λέει, δεν έγινε τίποτα. Και αυτός επέμεινε και αυτός τα ίδια με την κόρη μου. Εγώ την είπα, πήγα στην ουνά της, άνοιξε την πόρτα να την πάρω σπίτι, να έρθει πίσω και μου λέει, δεν έρχομαι. Δεν περνούσε και καλά και με το σύζυγό μου, να σας πω κιόλας την αλήθεια. Με χτυπούσε, με πιλούσε ότι θα με σφάξει με μαχαίρι και ο άντρας μου. Με πιλούσε πάρα πολύ, έχω φάει πολύ ξύλο. Με κλείδωνε μέσα, δεν μ' άφηνε καθόλου να έπαιρνα τα παιδιά, να τα βγάλω στο πάρκο. Είσαι λοιπόν μια γυναίκα η οποία έχει πέσει και η ίδια θύμα κακοποίησης και θύμα βιασμού. Ναι, βιασμού από τον πατέρα μου, ναι. Είναι αλήθεια, ο ίδιος ο πατέρας μου είχε βιάσει μικρή, όταν ήμουν 4 χρονών κοριτσάκι. Και πήγα, τα είπα στην αστυνομία και δεν με πιστέψανε γι' αυτό. Και τον αφήσανε αθώον έξω τον πατέρα μου και με χτυπούσε με λουρί και βάλανε και κάτι άλλο, ο ίδιος ο πατέρας μου, κάτι άτομα, με απαλάβανε και με είχαν δεμένη στο κρεβάτι, βιασμούς και χάπια. Χωρίς την νηστική, για 2 μήνες νηστική στο σπίτι. Εσύ κάποια στιγμή χωρίζεις, ζεις κάτω από συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και κάποιο μέλος της οικογένειάς σου φαίνεται ότι το καταγγέλει αυτό, ότι και τα παιδιά δεν περνάνε καλά, ότι ζουν κάτω από πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες και με συνοπτικές διαδικασίες σου παίρνουν τα παιδιά πριν από κάποια χρόνια. Μόνο. Οπότε τα παιδιά κλείνονται στο ίδρυμα. Ναι, στο ίδρυμα κανονικά. Μετά τα Χριστούγεννα λοιπόν βγαίνει η κόρη σου από το ίδρυμα. Βγήκε από το ίδρυμα. Ναι. Πήγα εγώ και την πήρα με το ταξί. Έβαλα τα πράγματα στις βαλίτσες πίσω. Όλα την πήρα στο χωριό, όλα καλά. Την έγραψα στο σχολείο. Ήταν πολύ ήσυχη, ούτε να την πιάσουν τα νεύρα, να κάνει τέτοια πως έκανε. Όλα αυτά τα χρόνια που την είχε στερηθεί, ναι, που ήταν στο ίδρυμα,
χαιρόσουν που ήσασταν πάλι έτσι μαζί με έναν τρόπο. Εγώ χαιρόμουν, ναι, τη θέλω την κόρη μου πίσω. Δεν το είπα, αυτή δεν θέλει να έρθει μαζί μου. Δεν σε προβληματίζει αυτό? Όταν το κορίτσι αυτό βγαίνει και λέει ότι εκδιώχτηκε, πετάχτηκε έξω από το σπίτι από την ίδια της τη μητέρα, ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον θείο της, ότι πριν από λίγο κοινοποιήθηκε μια τρομακτική είδηση, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της. Ναι, αλλά έχει πει πολλά ψέματα όμως. Αυτό δεν έγινε. Από μόνη της έφυγε από εδώ, από το σπίτι, σας λέω, και έψαχνα να τη βρω. Γιατί όμως ξαφνικά αυτή η μεταστροφή? Γιατί αυτό το κορίτσι? Είχε τα νεύρα της, σου λέω. Έσπασε απάνω της τα νεύρα της. Της έπιασε κρίση νεύρας. Και ξέρεις πως θα πάρουμε και με έβριζε. Ένα σωρό κουβέντες. Και από τα νεύρα της ξαναθυμήθηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από το θείο της. Μα έκανε σοβαρή καταγγελία. Το είχε γίνει στο χωριό που με είχε πει όμως. Έτσι με το είπε και η ίδια. Ο αδερφός σου τι λέει γι' αυτό? Τον είπα και ο αδερφός μου λέει όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Επιμένει ψέματα κι αυτός. Δεν επιμένει την αλήθεια. Εγώ την κόρη μου την πίστεψα, να σας πω την αλήθεια. Ναι, την πιστεύω. Και ας είπε μετά το άλλαξε και είπε ότι δεν έγινε κάτι. Την είπε λίγη, ο αδερφός μου να πει ψέματα. Έφυγε από εδώ μετά και λέει: θα πάω στην αστυνομία να σε κάνω καταγγελία, λέει μαμά. Ότι με έδειξε από το σπίτι, από εδώ. Ναι. Από εδώ με είπε ότι την έξω. Αλλά δεν τη διώξαμε εμείς, ούτε εγώ, ούτε η αδερφή μου, κανένας δεν την έξω. Μόνη τη σηκώθηκε και έφυγε σου. Ψάχναμε να τη βρούμε. Πήγε στο σπίτι πρώτα απ' όλα τη Νονά για να πει σε παιδί. Πήγα στο σπίτι τη Νονά, τη χτυπήσαμε το κουδούνι και λέω: τη Νονά, θέλω να πάρω την κόρη μου πίσω. Μάλιστα. Και μου λέει: φύγε, λέει η Νονά, ήρθε να φέρω την αστυνομία. Τώρα, επί τόπο. Η κόρη σου δεν θέλει να έρθει, λέει μέσα σου. Τι θέλει να τη πει τη κόρη σου? Αν την έχει μπροστά σου, τι θα τη έλεγε? Ναι, να την πενήσω καλό τρόπο να έρθει στο σπίτι, να την αγαπάω, τι θέλω, όπως ήμασταν πάλι αγαπημένοι έτσι να είμαστε. Έκανε απόπειρα για να δώσει τέλος στη ζωή της. Ναι, αυτό του είδε, το διάβασα εδώ. Και συναχωρήθηκα για αυτό το πράγμα που έκανε, ναι. Απλά στεναχωρήθηκε, να της πήρες ένα τηλέφωνο? Δεν πήρες τηλέφωνο στην Ονά για να δεις τι συμβαίνει? Ναι, δεν πήρα το τηλέφωνο. Το παιδί αυτή τη στιγμή, από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι στο νοσοκομείο. Ναι, την Ονά της δεν το έχω το τηλέφωνο της εγώ. Καθόλου. Αυτή είναι η ίδια η κόρη μου. Και ούτε την κόρη μου το τηλέφωνο, με έκανε μπλοκ. Και δεν μπορώ να τη μιλήσω, ούτε την ίδια με την κόρη μου. Με μπλόκανε κατευθείαν. Με τη φασαρία που έγινε, μου μπλόκανε και στο Instagram και στο τηλέφωνο και όλα. Δεν μπορώ να την πιάσω. Πώς να γίνει από εδώ και πέρα? Να πάρω το κορίτσι να γίνεται στο σπίτι. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος είναι. Πώς θα πάω εγώ να τη δω, πού είναι? Αυτή το έλεγε από εδώ, μαμά. Εγώ θα πάω να γροτονήσω. Λέω να μην κάνει τέτοιο πράγμα. Λέω, γιατί να πας να γροτονήσει? Το έλεγε ότι θα το κάνει αυτό. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές καταγγελίες από την πλευρά της ανιψιάς σου. Μάλιστα. Έχει κάνει μία καταγγελία στη μητέρα της. Στη μητέρα της που αφορά εσένα. Ότι έχει πέσει θύμα βιασμού. Είναι ψέματα. Είναι ψέματα αυτό. Δεν έχω κάνει τίποτα. Καταρχήν όταν έφυγε, εγώ έτρεξα κιόλας να τη βοηθήσω το κορίτσι, να μην μείνει μόνο του. Και εγώ ίδιος καταρχήν είχα πάει μαζί της στο τμήμα που ήθελε να μιλήσει. Για να την προστατέψω, να μην μείνει μόνη του και πάθει κάτι κακό το κορίτσι. Σύμφωνα με τη μητέρα της, υπήρξε ένα περιστατικό αντίστοιχο πριν της πάρουν τα παιδιά και πάνε στο ίδρυμα, όταν ήταν το κορίτσι σε πολύ μικρή ηλικία. Ότι τότε είχε πει στη μητέρα της ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από εσένα. Όχι, είναι ψέματα. Είναι ψέματα αυτά. Γιατί το ισχυρίζεται όμως αυτό τώρα η ανησιά σου? Έτσι δεν τα καλά των δεδομένων. Μπορεί να έχει παραστήσεις. Δεν παίρνει το σιρόπι της εδώ και πόσο καιρό. Όταν ενημερώθηκες εσύ για αυτή την εξέλιξη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν? Το πρώτο που είπα, λέω, τι ψέματα είναι αυτά που λέει. Mm-hmm. Γιατί να το κάνει αυτό? Εσύ πιστεύεις γιατί το έκανε? Ναι. Δεν ξέρω. Από ό,τι γνωρίζουμε και από όσο γνωρίζουμε από την πλευρά της οικογένειας, μένει στο σπίτι της νονάς της. Μάλιστα, τελευταία πληροφόρηση που είχαμε ήταν ότι αποπειράθηκε να δώσει και τέλος στη ζωή της. Αυτό το είδα και εγώ στο ίντερνετ. Δεν ξέρω τι να σας πω άλλο. Η αδερφή σου επιμένει ότι αυτό το περιστατικό έχει λάβει χώρα και ότι η κόρη της έχει πέσει θύμα βιασμού από εσένα. Είναι ψέμα.